Τέσσερα χρόνια αφότου καθυλώθηκε στο αναπηρικό καροτσάκι 29χρονη Μαρίζα Γουργολίτσα, που σπούδαζε στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, πέρασε σήμερα το πρωί το κατόφλι των δικαστηρίων του Ηρακλείου για να εξιστορήσει στον εισαγγελέα πρωτοδίκων την τραγική ιστορία της. Η 29χρονη κοπέλα, από τη μία στιγμή στην άλλη, έμεινε ανάπηρη, καθώς υποστηρίζει πως δεν έγινε έγκαιρα η σωστή διάγνωση της πάθησής της από τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου. Ναι, με είχε πιάσει ξαφνικά πόνος. Ξεκινούσε από το μέσο της σπονδυλικής στήλης και προχωρούσε μπρος στα πλευρά μου σαν αγκαλιά, πάρα πολύ δυνατός και ακαριαίος. Αυχενική δισκαμψία, σταμάτησα δηλαδή να κουνά τον αυχένα μου και το κεφάλι μου. Είχα εμετό, ζαλάδα, φωτοευαισθησία, γενικά μία σωρία νευρολογικών συμπτωμάτων. Πήγα στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο, και η διάγνωση ήταν ότι έχω ψήξη. Οπότε μου είπα να συνέστησε ο γιατρός να πάρω μυχολαιρετικά και αν συνεχίσει ο πόνος να επικοινωνήσω μαζί του. Η Μαρίζα και την επόμενη μέρα ενσάθηκε το ίδιο και ξαναπήγε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου υπευλήθησε εξονική τομογραφία. Και με διώχνει λέγοντάς μου ότι είναι καθαρή και δεν έχω κάτι, ότι είναι ψήξη. Τώρα πλέον έχω μάθει ότι αυτή η εξονική είχε δείξει ότι εγώ είχα αίμα στον εγκέφαλο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ίσχυε αυτό που μου είπε και αντίθετα ήμουν σε μια αρκετά επικίνδυνη κατάσταση, νομίζοντας ότι έχω κάτι που είναι τόσο απλό όσο μια ψήξη. Την επόμενη μέρα, και αφού η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε σε επικίνδυνο σημείο, πήγε στο Παγνί, όπου στη διαδρομή έχασε το ένα της πόδι. Οι παραλήψεις των γιατρών, σύμφωνα με τη Μαρίζα, συνεχίστηκαν. Μπαίνω στην ουσία κουτσί στο νοσοκομείο, ουρλιάζοντας από τους πόνους. Πάω στο χειρουργικό, ανεβαίνω σε ένα φορείο και υπόψη ότι ήμουν και αδιάθετη εκείνη τη μέρα. Και η διάγνωση της χειρουργού ήταν ότι είμαι έγκυος και με έστειλε για υπέρηχο, χάνοντας έτσι ζωτικό και πολύτιμο χρόνο, μέσα στον οποίο έχασα και το άλλο μου πόδι, καθότι απλά χειροτέρευε η ασθένεια. Το πόδι μου ήταν, δεν το κουνούσα, να καταλάβεις, είχε πέσει από το φορείο. Δεν μπορούσα να το σηκώσω, δεν μπορούσα καν να καταλάβω ότι είχε πέσει. Το μάζεψα με τα χέρια μου και μάλιστα μου έκανε και επίπληξη εκείνη την ώρα που είχα το πόδι μου κάτω από το φορείο. Εγώ δεν μπορούσα καν να το μαζέψω. Η νεαρή κοπέλα υποστηρίζει πως παρά το ότι είχε εξηγήσει στους γιατρούς την κατάστασή της, εκείνοι δεν την άκουγαν και όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, ήταν πλέον αργά. Μπήκε ένας γιατρός, κατάλαβε ότι το περιστατικό είναι νευρολογικό και όχι αυτό που νόμιζαν. Και κάλεσαν τους νευρολόγους και ήρθαν και από τότε άρχισαν να με εξετάζουν σωστά και να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Με αποτέλεσμα να χαθεί ακόμα δηλαδή για την τρίτη μέρα πολύτιμος χρόνος λόγω αυτού του λάθους. Όταν έγινε η διάγνωση. Ήταν πλέον αργά, είχαν περάσει αρκετές ώρες. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι εδώ στο Ηράκλειο. Κάνανε αεροδιακομιδή στην Αθήνα, αλλά είχα χάσει πλέον την κίνηση στα πόδια μου, στα κάτω άκρα και στον κορμό. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίζας Νίκο Διαλυνά, υπάρχει έγγραφο του Ευαγγελισμού που λέει εν ολίγης ότι το παιχνίδι αναφορικά με την υγεία της Μαρίζας παίχτηκε στο Ηράκλειο. Όπως μου είπανε και οι γιατροί, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει την εξήτασαν, και ο κύριος Τσαντήρης και ο κύριος Μάρκο, ο νευρολόγος, αυτό το οποίο αισθάνθηκε η Μαρίζα, δηλαδή να την περιτυλίγει ένας πόνος σαν ζώνη, είναι χαρακτηριστικό δείγμα βλάβης του νοτιαίου μυελού. Δηλαδή οποιοδήποτε γιατρός με το άκουσμα αυτού του συμπτώματος έπρεπε να την οδηγήσει αμέσως εκείνη την ώρα να κάνει μαγνητική και αμέσως να επέμβει είτε με εμβολισμό είτε χειρουργικά. Μέσα στην κακή ψυχολογική και οικονομική κατάσταση, στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μαρίζα, βρήκε το σθένος ύστερα από 4 χρόνια Γολγοθά να ανέβει και το Γολγοθά της δικαστικής οδού για να βρει τι άλλο, το δίκιο της, απέναντι σε ένα σύστημα υγείας που όλο ένα και διαλύεται.